πολύ μεγάλη μέρα για μας. Όμως τον πρώτο λόγο τον έχει το βιβλίο, η έκθεση βιβλίου. Και θα ήθελα ο κ. Παπαδόπουλος να πει δύο κουβέντες για αυτό που γίνεται. Και να του δώσουμε τον λόγο το μικρόφωνο της Χριστίνας. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς είναι τιμή για μας, για μένα προσωπικά, να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Έχω την εντύπωση ότι μοιάζει το κύριο Πολυκαλιώτη στο εξής, όπως ήρθε πρώτος, έφερε το μπουζούκι στο 2 και εμείς κάνουμε ένα ανάλογο βήμα να φέρουμε τα βιβλία και την έκθεση από άλλους χώρους. Συναντούμε αντιδράσεις με περίεργεια, μηχανία, αλλά ελπίζω ότι ο χώρος θα πιάσει και νομίζω ότι αυτή η σχέση θα στεριώσει. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Ρήνης Σταθακόπουλος, διδάκτορα του Πανεπιστημίου και συνεργάτης μου, σίγουρα θα σας πει κάποια πράγματα γιατί το μπουζούκι το έχουμε συνδέσει με αυτό που λέμε ψυχή, αλλά η ψυχή είναι στα γράμματα και τα γράμματα είναι ο Δημήτρης. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, δάσκαλε Θανάση, τον Πολυκαλιώτη. Έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι φίλος πρώτα απ' όλα του Θανάση, νομικός ο συμπαραστάτης, δικηγόρος και ο άνθρωπος ο οποίος συνέταξε τον φάκελο από την νομική του ψηφοφιά για να υποβληθεί στην UNESCO προκειμένου να αναγνωριστεί το μπουζούκι ως άλλη μουσική κοινωνία της Ελλάδος. Θα μου πείτε τώρα γιατί χρειάζεται αυτό, δηλαδή πρέπει το μπουζούκι να αξιοποιηθεί για την UNESCO. Καλώς ή κακώς μέσα σε έναν κόσμο που το κάνει αυτό. Το κάνουν όλοι οι λαοί. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς, ένα αυτό. Δεύτερο, θα πούν κάποιοι μα το μπουζούκι τώρα είναι ελληνικό όργανο, γιατί στέκονται στο όνομα. Όπως έλεγαν οι παλαιοί, αρχές σοφίες των ονομάτων και επίσκεψης. Όπως λέμε εμείς οι νομικοί δικηγόροι, το όνομα δεν είναι πάντοτε δηλωτικό της καταγωγής. Παράδειγμα, λέμε τηλέφωνο, τηλε μακριά και φωνή, τηλεφώνου σε όλο τον κόσμο. Το τηλέφωνο συσκευή φέρει ελληνικό όνομα, παγκοσμίως. Σημαίνει ότι ως εφεύρεση είναι ελληνικό, όχι. Άρα λοιπόν νομικά δεν σημαίνει το όνομα υποχρεωτικά και την καταγωγή ενός αντικειμένου μιας εφεύρεσης. Έτσι λοιπόν σημαίνει και με το μπουζούκι. Το μπουζούκι είναι ένα όργανο, όπως το βλέπετε και πώς είναι, εξελιγμένο βεβαίως, μιας αρχαίας μορφής που υπήρχε γενικώς στην Ανατολική Μεσόγειο και σε αρκετούς λαούς. Πανδουρίδες όπως θα λέγαμε, τότε θαμπούρες, ταμπουράδες με την παραφορά και στη συνέχεια με διάφορες πατέντες τώρα δεν είναι του παρόντος και πειράματα που έκαναν τα μαστόρια στα τέλη του 19ου αιώνα, σε συνδυασμό δηλαδή με τον Ατολίνο, με τον Ταμπουράδο, τον Λαούτο και όλα αυτά, καταλήξαμε στη μορφή που ξέρουμε σήμερα, είτε ως μπαγλαμά, είτε ως τσουκά, είτε ως τρίχορδο μπουζούκι, είτε ως τετράχορδο. Και βεβαίως μια πολύ σημαντική τομή δεν είναι τόσο η τέταρτη χορδή, γιατί μπουζούκια με τέσσερις χορδές υπήρχαν και παλαιότερα, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, απλώς τα χορδίσματα αλλάζανε. Μπορεί να χορδίζανε, ας πούμε, λαρέ, λαρέ. Πέρα από το κούρδισμα λοιπόν αυτό που κατέληξε το τετράγωνο, το σημαντικό είναι ότι μπήκε ο μαγνήτης. Ο μαγνήτης είναι μια τομή, ξέρετε, στην αλλαγή, στην ποιότητα του ήχου. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση λοιπόν το αίτημά μας στην UNESCO δεν λέει ότι το μπουζούκι είναι ελληνικό και δεν μπορεί κανένας άλλος να το χρησιμοποιεί. Λέμε ότι από την οικογένεια, από το γένος, όπως λέμε στα νομικά, των μπουζουκιών που έρχονται στην Περσία, στο Κουρδιστάν, στη Συρία, στο Λίβανο, εσκάτως το Άιρις μπουζούκι, το Ιρλανδέζικο μπουζούκι. Λέμε υπάρχει και ένα, το οποίο λέγεται ελληνικό μπουζούκι. Ποιο είναι το κριτήριο αναγνώρισης νομικά? Ότι αν βάλω κάτω ένα μπουζούκι από τη Συρία, ένα μπουζούκι από το Λίβανο, το Άιρις μπουζούκι, το ελληνικό μπουζούκι, ένας μάστορας, και όχι το κοινό, ένας μάστορας που φτιάχνει μπουζούκι, μπορεί να το διακρίνει. Δηλαδή το ελληνικό μπουζούκι είναι διακριτό από τα υπόλοιπα μπουζούκια. Είναι και κατασκευαστικά. Και όσον αφορά το θέμα των τάστων, τα τέλεια του, και όσον αφορά το θέμα των κουρδισμάτων και κυρίως εξυπηρετούσε και εξυπηρετεί ελληνικό ρεπερτόριο. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο που το κάνει διακριτό από τα υπόλοιπα μπουζούκια, δηλαδή το γένος των μπουζουκιών, και επομένως πράγματι σήμερα από τα κριτήρια της UNESCO μπορεί να αναγνωριστεί ως ελληνική άλλη πολιτιστική κοινωνία. Το ότι λέγεται μπουζούκι
ακόμα δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Κατάλληλο από το μπουζούκ το τουρκικό που σημαίνει σπάω και γιατί είναι σπασμένο το όργανο. Γιατί σπάει, αλλάζει κορδίσματα. Είτε λυθείται γιατί έχει μείνει ο επιθετικό προσδιορισμό από το πέρσι το ταμπούρι μποζόρικο που σημαίνει ταμπουράζο μεγάλο μποζόρικο. Μποζόρικο σημαίνει ο μεγάλο, είναι συνώνυμα του μπουγιού του τουρκικού. Και σημαίνει ο μεγάλο ταμπουρά. Γιατί υπήρχε ο μικρότερο και ο πιο μικρό και ο τσουρά και ο πάει λέγοντα. Δεν σημαίνει ότι το όργανο αυτό δεν υπήρχε και στα χέρια των Ελλήνων ω παντουρίδα, θαμπούρα, ταμπούρα, ταμπούρα και όλα σχετικά. Επομένω, θα πρέπει κάποια στιγμή το όργανο αυτό να απενοχοποιηθεί, διότι ενοχοποιήθηκε από ανθρώπου, ηλιμαθεί ή άγνωστου που δεν ξέραν το αντικείμενο ή που το συνέδεσαν υποχρεωτικά με το λαϊκό κόσμο ή καμιά φορά με τον κόσμο του περιθωρίου, τη φυλακή κτλ. Όχι. Το όργανο, το κουζούκι, μπορούμε να πούμε ότι είναι, ό,τι είναι για του Ιταλού των Ματολίνων, ότι είναι αντίστοιχα Ματολίνα που χρησιμοποιούν και σε άλλου λαού όπω η Πορτογαλία και παίρνουν τα φάντα και όλα τα τραγούδια. Όπω χρησιμοποιούν τσαμόνικε ή τα μικρά όργανα στα τραγούδια του Βαγκαμπόν, ξέρω εγώ, του Παρισιού ή, στο τάγκο, ξέρω εγώ, τη Αργεντίνα. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν οι κιθάρε οι μικρέ που παίζουν τα blues και τα jazz και όλα αυτά. Επομένω, τα μπουράδε και τα σάρια, δηλαδή ουσιαστικά το ανασύγχυμα. Επομένω, μη σα παραξενεύουν αυτά τα πράγματα. Έχουν κοινά κοινωνικά στοιχεία. Είναι όργανα που έρχονται από το βάθο τη ιστορία, έχουν εξελιχθεί και το συγκεκριμένο όργανο όφιλε, έπρεπε να είναι και να εκφράζεται επίσημα στο διαθνικό, δηλαδή το ιστορικότερο μουσικό οργανισμό τη Ελλάδο. Μετά από 43 χρόνια αυτό το θέμα τελικώ αποκαθίσταται, γιατί τύχει αγαθή το έφερε. Όπως τα έλεγε ο Χίλωνα και Δαιμόνιο, ένα από τα σωστά σοφού, μηδέν άγαν για να προσεχθεί πάντα καλά. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται με πιασίνη, όλα θα είναι καλά στη θέση όσο θα πρέπει. Το έφερε λοιπόν τύχη αγαθή ένα φωτισμένο δάσκαλο, σαν τον Νίκο Τζούτζου. Ένα άλλο φωτισμένο δάσκαλο, στη λαϊκή παραδοσιακή μουσική, ο Θανάσης Πολυκατριώτης. Και με ένα δικηγόρο τρελαμένο, που δεν μείνει μόνο στο γραφείο την κοινότητα, είναι μόνο δικόγραφα, αλλά έχει και λίγο μεράκι. Ρίχνει καμιά παιδιά και μπορεί να πάρει και λίγο τα πόδια του, να δέσει αυτή η χημεία και τελικώς να καταλήξουμε εδώ. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι η επίσημη παρουσίαση του Μπουζουκίου στο Διαθηνών, είναι στα πλαίσια τη εκδήλωση τη έκθεση βιβλίου. Η επίσημη θα γίνει στι 4 Οκτωβρίου, δεν θα κάνω λάθος, στο Μέγαρο Μουσικής. Θα προβληθεί και από τον τύπο και από τα τηλεόραση και ελπίζουμε να έχει και αυτό μια καλή πορεία, όπως καλή πορεία πρέπει να έχει και η παραδοσιακή μουσική και η βυζαντινή μουσική που ήδη διδάσκονται εδώ. Και είναι ντροπή για την Ελλάδα πραγματικά. Που δεν έχει κονσερβατουάρ, είτε δυτική είτε γενικώ ελληνική παραδοσιακή έντεχνη ελληνική μουσική, όπω έχουν τόσε χώρε και κυρίω οι χώρε τη Ανατολή και η γειτονική μα Τουρκία. Ελπίζω να μου κούρασα. Ήταν όμω αυτά που έπρεπε να πω για να δώσουμε το στίγμα, τι σηματοδοτεί ο Θανάσης Πολυκατριώτης και το Μπουζούκι στο Ποδείο Αθηνών. Και ελπίζω εσεί να γίνετε οι άγγελοι, οι αγγελιοφόροι, οι καγκελάδε, όπω τα λέγαμε στην παραδοσιακή μουσική και στο χώρο, που θα μεταφέρετε το μήνυμα και στου υπόλοιπου. Ώστε να μην παραξανεύονται και να μην τρελαίνονται για να δουν το Μπουζούκι στο Διαθηνών. Δεν είναι τόσο δραματικό. Είναι ένα Ματολίνο με μακρύ χέρι, α πούμε. Δηλαδή δεν χάθηκε ο κόσμο και παίζει ελληνικότατη μουσική. Λοιπόν, τελειώσαμε. Καλή απόλαυση. Ωραία.